Έχουμε τώρα την κυρία Κοτανίδου, η οποία είναι καθηγήτρια ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ και διευθύντρια της μονάδας ιατρικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Το κυριότερο αυτό. Και έρχεται και ρίχνει μια βόμβα. Ότι λέει η κούραση μας οδηγεί σε λάθος αποφάσεις, αλλά και στην μεταφορά τους. Και συνεχίζει λέγοντας, είχαμε ζητήσει εδώ και καιρό να βγαίνει, λέει, ένα δελτίο τύπου μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Να τα πει ίδια, κύριε Κοτανίδου, κύριε Τζίφα. Α, δεν, συγγνώμη, αν το έχουμε σε βίντεο, συγγνώμη. Εγώ το πρώτο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω από τα τελευταία σας λόγια, ότι το περί εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στους συλλευτές. Η άποψη η δική μου από την θέση στην οποία βρίσκομαι είναι εντελώς διαφορετική. Εγώ εντύπωση ότι ο κόσμος έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στους νοσηλευτές δεν έχω από την καθημέρα πράξη. Εγώ αυτό το οποίο βιώνω κάθε μέρα, ότι όντως έχει μία σχετική εμπιστοσύνη σε εισαγωγικά ο κόσμος στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, όμως είναι μέσα στη φύση του Έλληνα πολίτη αυτό το οποίο θα το έχετε ακούσει και από παλιά, ας πάρω και μία δεύτερη και μία τρίτη γνώμη. Αυτό υποδηλώνει ότι αυτό το ποσοστό εμπιστοσύνης το οποίο αναφερθήκαμε δεν υπάρχει στον ελληνικό πληθυσμό. Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να σχολιάσω για το θέμα εμπιστοσύνης, ότι δυστυχώς για αυτό το πρόβλημα φταίμε εμείς οι ίδιοι, οι επαγγελματίες υγείας. Γιατί από τη στιγμή που εγώ λέω Α, ο συνάδελφός μου λέει Β, ο άλλος λέει Γ, αυτό δημιουργεί αυτό το διχασμό στον κόσμο και μη ορίμανση, να το πω. Δεν ξέρω, υπάρχει ενδεχομένως και κάποια πιο σωστή λέξη σε αυτό το οποίο αναφέρεστε. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, έχετε απόλυτο δίκιο. Το είχαμε ζητήσει εδώ και καιρό τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής να βγαίνει κάτι σαν δελτίο τύπου, το οποίο δελτίο τύπου να έχει τα bullets, τα οποία ακριβώς να λέμε ότι αυτό που λέει ο κύριος Φαρμάκης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέω ότι πρέπει να φοράς μάσκα, γιατί έχει βρεθεί ότι φέτος, που όλοι φοράμε μάσκες, δεν έχουμε γρήπη. Ένα πολύ πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να πείσει αρκετό κόσμο. Δηλαδή, φέτος τα νοσοκομεία δεν έχουν καμία περίπτωση γρήπης. Ενώ κάθε άλλη χρονιά είχαμε χιλιάδες περιπτώσεις γρήπης και είχαμε και θανάτους από τη γρήπη. Φέτος έχουμε μηδέν επίπτωση γρήπης. Δηλαδή, αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να πείσει τον κόσμο για να φοράει τη μάσκα και να τη φοράει και πιο σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα. Αυτό όμως το οποίο έχουμε βιώσει στην καθημερινότητα είναι ότι ο κόσμος συμμορφώνεται προς αυτά τα οποία λέμε. Θα έχετε δει οι περισσότεροι ότι ο κόσμος, που δεν το έχουμε δει συχνά στην Ελλάδα, κάθεται και περιμένει υπομονετικά στην ουρά, έξω από τα φαρμακεία, έξω από κάποια μαγαζιά και κρατάει και αποστάσεις. Φοράνε μάσκες και κρατάνε αποστάσεις. Αυτό για τη χώρα μας θεωρώ ότι είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Κανένας από εμάς, νομίζω, αν μας λέγανε πέρσι το Μάρτιο ότι αυτό θα το κάνει ο Έλληνας, δεν θα το πίστευε. Όπως και όλοι λέμε τώρα ότι όλοι πιστεύαμε ότι θα έχει μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αυτό το οποίο είναι, ήθελα να σχολιάσω, ένα πολύ δυσάρεστο το οποίο βιώνουμε στο νοσοκομείο, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από το νοσηλευτικό προσωπικό αρνείται να κάνει τον εμβολιασμό. Ακόμα και τώρα αρνείται να κάνει τον εμβολιασμό. Ευτυχώς τους γιατρούς αυτά τα ποσοστά είναι πολύ μικρά, με διάφορες δικαιολογίες εισαγωγικά. Και το νοσηλευτικό προσωπικό εμπίπτει βέβαια σε αυτή την ομάδα των νέων. Δηλαδή είναι συνήθως οι άνθρωποι κάτω των 44 ετών. Παρά το ότι, γιατί υπάρχει μάλλον αυτή η θεωρία που είπε ο κύριος Φαναράς, ότι είμαστε άτρωτοι και γιατί να κάνουμε το εμβόλιο. Καλύτερα είναι να περάσουμε αυτή την απλή ίωση, όπως την ονομάζουν οι περισσότεροι αρνητές. Άρα δηλαδή, άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι λέει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό, ακούστε, της χώρας, αρνείται να εμβολιαστεί.
Εδώ μιλάμε για μία δήλωση σοκ της κυρίας Κοτανίδου. Επίσης, η δήλωση της ότι η κούραση μας οδηγεί σε λάθος αποφάσεις, αλλά και στη μεταφορά τους, επίσης συγκλονίζει. Επίσης συγκλονίζει ότι δεν εμπιστεύονται τους γιατρούς πλέον ο κόσμος. Αυτό λέει. Αυτό το βιώνει η ίδια. Ναι, δεν μας εμπιστεύονται. Ναι. Ότι όταν πας λες τον νόμο σου λέει α, πας στον νόμο σου λέει β, πας στον σου λέει γ, ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Αυτό το μπέρδεμα έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Και από την Επιτροπή, την Επιτροπή, η οποία παίρνει τις αποφάσεις για τον κορονοϊό. Ο καθένας βγαίνει και λέει το δικό του. Το έτσι ακριβώς. Και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και φαίνεται ότι αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα λόγια της, η οποία βρίσκεται σε ΜΕΘ. Και τι λέει? Ότι επί της ουσίας το ίδιο το νοσηλευτικό προσωπικό δεν εμπιστεύεται τους ίδιους τους γιατρούς και λέει, έλα μωρέ, μια ίωση είναι, θα περάσει. Το καταλαβαίνεις. Άρα, και εδώ λέει ότι η πλειοψηφία του νοσηλευτικού προσωπικού, ηλικίες κάτω 40 ετών, που οι περισσότεροι αυτής ηλικίας είναι, λένε όχι. Αυτό, εδώ, κάτω του 44, αυτά εδώ, αυτά εδώ πέρα, αυτές εδώ οι δηλώσεις δημιουργούν προβληματισμό στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στον ιατρικό κόσμο.